Να δούμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Αλέξη τον Κοκολιό, ο οποίος είναι φυσικοθεραπευτής, ο Αλέξης, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Τσέγκου. Και χρόνια πολλά για την αυριανή επέτειό μας. Επίσης. Αλέξη, μου θέλω να ζητήσω αν μπορείς να κάνεις λίγο το κινητό σου ή πιο μακριά ή λίγο εσύ, για να μπορέσουμε να σε βλέπουμε σωστά. Και τώρα είναι τέλεια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία, Αλέξη. Okay. Είμαστε μια χαρά. Πώς είσαι? Μια χαρά. Είσαι καλά? Έχεις γυρίσει από το νοσοκομείο σήμερα? Ναι, βέβαια. Πώς είναι τα πράγματα, Αλέξη, πλέον? Δεν είναι πλέον εδώ και αρκετό καιρό είναι γεμάτο το νοσοκομείο και οι μονάδες εντατικής θεραπείας και οι κλινικές. Και είμαστε σε ένα πολύ σφιχτό πρόγραμμα επαγγελματικά, αλλά είμαστε συνηθισμένοι. Έχουμε εμπειρία ενός έτους πλέον στον κορονοϊό, γιατί το νοσοκομείο μας πλέον είναι νοσοκομείο που ασχολείται αποκλειστικά με τον κορονοϊό. Είχε ένα μικρό διάλειμμα το καλοκαίρι, όπου είχε λειτουργήσει ξανά σαν νοσοκομείο Σωτηρία, με ό,τι άλλο, ας πούμε, περιστατικό βλέπαμε και παλιά. Και μάλιστα αυτό είναι και κάτι που και εμένα προσωπικά, αλλά και άλλους συναδέλφους τους θλίβει, ότι έχουμε σταματήσει να ασχολούμαστε με νοσήματα και με ασθενείς που βλέπαμε παλιότερα, δηλαδή άλλα νοσήματα του αναπνευστικού πλην των λοιμόξεων, δηλαδή που προκαλεί ο COVID. Υπάρχουν και άλλα νοσήματα του αναπνευστικού που βλέπαμε παλιότερα, τα οποία πλέον τα έχουμε χάσει. Δεν ξέρουμε και πού πάνε αυτοί οι ασθενείς πλέον. Βλέπουμε μια φωτογραφία από τον Ευαγγελισμό. Ήταν ένα stop καρέ με τα ασθενοφόρα προχθές το βράδυ, εντός εισαγωγικών να παρελάβουν, εντός εισαγωγικών, γιατί ήταν πολλά και ήταν και πολλά τα περιστατικά. Και όταν σου είπα πλέον, δεν σου το είπα τυχαία, γιατί πια τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Δηλαδή, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο top, στην κορυφή του πιο δύσκολου σημείου που έχουμε φτάσει μέχρι σήμερα. Και φαντάζομαι ότι για εσάς τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας είναι εξαιρετικά δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό σου είπα το πλέον. Θέλω να σου πω, Αλέξη. Ναι. Σίγουρα είναι. Ναι. Σίγουρα συμβαίνει αυτό, απλά εμείς στο νοσοκομείο Σωτηρία είμαστε πλέον συνηθισμένοι σε αυτή την κατάσταση, γιατί το έχουμε ζήσει, είναι η τρίτη φορά που το ζούμε. Είναι αρκετός καιρός πλέον που η κατάσταση είναι έτσι, δηλαδή με γεμάτες ΜΕΘ, γεμάτες κλινικές, οπότε είναι πλέον η καθημερινότητά μας. Χωρίς να θέλω να το κάνω, ας πούμε, πιο μικρό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Απλά πλέον έχει γίνει καθημερινότητα. Ίσως τα άλλα νοσοκομεία τα οποία λειτουργούσαν σαν γενικά νοσοκομεία και έχουν γίνει και νοσοκομεία COVID αυτή τη στιγμή, δηλαδή η εικόνα του Ευαγγελισμού, είναι μια εικόνα του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Αθήνας, το οποίο εκτός από τα υπόλοιπα περιστατικά που νοσηλεύει, έχει πλέον και τον κορονοϊό. Δηλαδή είναι πραγματικά μια δύσκολη κατάσταση. Αλέξη, πόσα χρόνια... Τα επιδημιολογικά, δηλαδή, δεδομένα... Αυτό δείχνουν, έτσι, με τα νούμερα που ανακοινώνονται κάθε μέρα. Αλέξη, μέσα στο Facebook στη σελίδα μου, επειδή μιλάω πάρα πολύ με τον κόσμο, όσο με τον χρόνο που έχω, ανάλογα και τις ημέρες, δεν σου κρύβω ότι μιλάω πάρα πολύ. Προσπαθώ, επικοινωνώ, ανταλλάσσουμε απόψεις, μηνύματα. Μέσα σε όλα αυτά, πολλοί μου λέγανε, Μάγδα, όλοι μιλάμε για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές και δεν ακούγεται κουβέντα για τους φυσικοθεραπευτές. Και έτσι με αυτή την αφορμή ήθελα να σε καλέσω και βρίσκεσαι εδώ σήμερα. Γι' αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φίλους που μας παρακολουθούν και με αφορμή αυτό να παρακαλέσω, αν θέλετε, θα μας βοηθούσε πάρα πολύ να κάνετε μια κοινοποίηση της σύνδεσής μας. Πατάτε το κουμπάκι κοινοποίηση και κοινοποιείτε στην σελίδα σας και εσείς ή στο προφίλ σας τη δική μας συνομιλία για να την παρακολουθεί και άλλος κόσμος. Αλέξη, πόσα χρόνια είσαι σε αυτή τη δουλειά? Εγώ δουλεύω στο νοσοκομείο Σωτηρία 24 χρόνια. Θέλω να πω ότι δικαίως ακούγονται οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή από την αρχή της πανδημίας. Αδίκως δεν ακουγόμασταν εμείς. Και αυτό το αδίκως μπίπτει όχι μόνο στο να ακουγόμαστε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε παλαμάκια ούτε τίποτα. Εμάς μας ευχαριστεί να δούμε τον ασθενή να μπορεί να σηκωθεί μετά την νοσηλεία του στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να περπατήσει και να είναι ικανός να πάει σπίτι του και να συνεχίσει την ζωή του όπως ήταν προ της νοσηλείας του. Και δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Αυτό κάναμε και αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε και με τους υπόλοιπους ασθενείς που βλέπουμε στις μονάδες εντατικής θεραπείας και μετά από αυτές.
Δηλαδή η δουλειά μας, καταρχήν η δουλειά μας στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχει να κάνει με την προσπάθεια να διατηρήσουμε το αναπνευστικό στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και το μυοσκελετικό σύστημα των ασθενών για να μπορούν να είναι λειτουργικοί μετά από αυτό. Μία νοσηλεία στη μονάδα εντατικής θεραπείας δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα και αναπνευστικά και μυοσκελετικά, τα οποία μπορούν να παραμείνουν και για αρκετούς μήνες μετά την νοσηλεία στη ΜΕΘ. Είναι κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει. Δηλαδή λέμε όλοι διασωληνωμένοι να μπουν στη μονάδα. Ναι. Μετά τι? Μετά είναι ασθενείς που βγαίνουν στο θάλαμο και αυτή τη στιγμή οι ασθενείς με COVID είναι και μόνοι τους. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να έρθουν οι συγγενείς να βοηθήσουν. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Υπάρχει, φαντάζομαι, απέραντη μοναξιά σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με το που φεύγουν από το σπίτι τους και μπαίνουν στο ασθενοφόρο, τουλάχιστον εγώ αυτό γνωρίζω από τα περιστατικά που έχω βιώσει σε προσωπικό επίπεδο με ανθρώπους που είχαν κορονοϊό. Γνωρίζω έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη ζωή του, εγώ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι δύο στο νοσοκομείο μέσα σε ΜΕΘ. Σου μιλάω προσωπικά, τι ξέρω, έτσι. Ναι. Και με όσες περιπτώσεις έχω μιλήσει και με πολύ κόσμο, είναι τραγικό αυτό και αξίζει να το πούμε στον κόσμο, γιατί θα ήταν ωραίο να μας ακούν τώρα οι αρνητές της μάσκας, να είμαστε ειλικρινείς, Αλέξη. Διότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος φεύγει από το σπίτι του, τον παίρνει το ασθενοφόρο, τον πηγαίνει στο νοσοκομείο, δεν τον ξαναβλέπει μετά. Αυτό ήταν, τελειώσαμε. Μετά τον βλέπει έτσι, όταν ο άνθρωπος γίνει καλά, πρώτα ο Θεός, και γυρίσει στο σπίτι του, ή έχουμε περιπτώσεις όπως με Αλεσίνα, που φύγαν 13 άνθρωποι μέσα σε 20 μέρες, που δεν τον ξανάδαν ποτέ τον άνθρωπό τους και μένουν πίσω χείρες και ορφανά. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι σήμερα, αύριο, δεν γιορτάζουν την εθνική επέτειο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κηδεία εκεί, έχουν θλίψη. Ισχύει. Δυστυχώς, για τους ασθενείς είναι πολύ σκληρό, μπαίνοντας στο νοσοκομείο, δεν ξαναβλέπουν τους συγγενείς τους. Και κάνουν αρκετό καιρό μέχρι να πάρουν εξιτήριο, να πάνε σπίτι τους, δηλαδή για να τους ξαναδούν. Πολλοί δε από αυτούς, δυστυχώς, δεν ξαναβλέπουν τους συγγενείς τους. Είναι σκληρό. Είναι σκληρό γιατί ο τρόπος δουλειάς ο δικός μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι νοσηλεύεσαι σε μια κλινική και βλέπεις ανθρώπους που στην ουσία δεν τους βλέπεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να αναγνωρίσεις. Δεν βλέπεις πρόσωπα, βλέπεις μόνο μάτια, διότι φοράμε μάσκες, φοράμε σκουφιά, φοράμε αυτόν τον εξοπλισμό. Αντιλαμβάνεστε πόσο σκληρή η εικόνα είναι και για αυτούς και τι ψυχολογία έχουν οι ασθενείς που νοσηλεύονται, όχι μόνο στη ΜΕΘ και στους θάλαμους νοσηλείας. Είναι δηλαδή λίγο δύσκολο αυτό για τους Αλέξη, ασθενείς. Εσύ συνομιλείς με κάποιους από αυτούς, έχεις τη δυνατότητα ή λόγω του ότι έχουν τη μάσκα τους δεν είναι εφικτό? Συγγνώμη που το ρωτάω αυτό στον αέρα, είναι πολύ αδιάκριτο. Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη εγώ θέση. Εγώ μιλάω με τους ασθενείς συνέχεια. Α. Προσπαθώ να τους. Όχι μόνο εγώ, και όλοι οι συνάδελφοι. Γιατί φανταζόμαστε. Θέλω να πω ότι είμαι πολύ περήφανος για όλους μου τους συναδέλφους και στο τμήμα φυσικοθεραπείας και τους υπόλοιπους συναδέλφους, όλο το προσωπικό του νοσοκομείου. Πιστεύω ότι αυτό μας έχει κάνει, αυτό που έχουμε βιώσει και βιώνουμε ένα χρόνο, μας έχει κάνει και καλύτερους ανθρώπους όλη αυτή η ενασχόλησή μας, ας πούμε, στην πανδημία. Μιλάμε με τους ασθενείς, προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε σε όσους είναι ξύπνιους να συνδεθούν, να μιλήσουν με την οικογένειά τους. Θα σας πω και έχουν υπάρξει και περιστατικά. Έχει υπάρξει ένα περιστατικό που ασθενής που αποσωληνώθηκε και διεκόπη καταστολή και ξύπνησε και είχε επαφή πλέον με το περιβάλλον στη ΜΕΘ, είδε μέσω Skype την οικογένειά του και το εγγόνι του που γεννήθηκε όσο ήταν αυτός διασωληνωμένος. Αυτό στο πρώτο κύμα είχε γίνει, ήταν πολύ συγκινητική στιγμή. Έτσι. Και παράλληλα, παρόμοια περιστατικά έχουν συμβεί πολλές φορές. Αντίστοιχα. Αλέξη, ένας φίλος στο Facebook αλίευσα ένα βίντεο, το οποίο θέλω να το δούμε μαζί. Ναι. Τώρα, αυτό το βίντεο που θα δείτε, φίλοι μου, είναι αφιερωμένο στον αγώνα μας. Διάβασε, έτσι όπως το έχει ο συνάδελφός σου, είναι Νίκος Ραζής, λέγεται, ο συνάδελφός σου. Λοιπόν, θα το διαβάσω έτσι όπως το έχει. Αφιερωμένο στον αγώνα μας, στον αγώνα γιατρών και νοσηλευτών, ένα χρόνο τώρα. 40 χρόνια είναι μια γυναίκα, μια υπέροχη μάνα. Βγήκε νικήτρια αφού δώσαμε πραγματικά μάχη όλοι μας και εκείνη προσωπικά. Το ηχητικό είναι μέσα από το θάλαμο COVID τη στιγμή που μου λέει για την κατάστασή της.
Εσύ που ακούς, του λέει, αυτό το ηχητικό, πρόσεχε σε παρακαλώ πάρα πολύ και μην ακούς τους αναγκέφαλους συνωμοσιολόγους. Θέλω, αν μπορείς, να το δεις μαζί μας, γιατί νομίζω ότι αξίζει. Ναι. Γιατί είναι από αυτά που δεν τα βλέπει κάθε μέρα ο κόσμος, να είμαστε ειλικρινείς. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Γεια σου. Πήρα να σου πω ότι είμαι καλύτερα από την ημέρα που ξεκίνησε η αγωγή. Οι γιατροί είναι καθησυχαστικοί. Προσπαθούν. Για το καλύτερο προσπαθώ. Και εγώ, παρόλα αυτά, ο πονοκέφαλος επανέρχεται. Ο βήχας με πιάνει συνέχεια, κυρίως όταν προσπαθώ να σηκωθώ και πηγαίνω στην τουαλέτα και επιστρέφω. Ελπίζω και αυτό σιγά σιγά να υποχωρήσει. Γιατί εντάξει, είναι πολύ κουραστικό. Και τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Η νοσηλεία δεν ξέρω πόσο ακριβώς θα κρατήσει. Ελπίζω να αρχίσω. Άκουσες τη φωνή της πώς είναι, πώς μιλάει αυτή η γυναίκα, την αγωνία της. Εσύ δεν είχες τον ήχο, αλλά οι τηλεθεατές μας το ακούνε. Είναι η φωνή της μέσα από τη ΜΕΘ που παρακαλάει τον κόσμο να προσέχει, να φοράει μάσκα, να μην ακούει τους συνωμοσιολόγους. Αλλά είναι η φωνή μιας μάνας που αγωνιά για να βγει νικήτρια και να μπορέσει να ξαναδεί τα παιδιά της και τον άντρα της. Ναι. Εσύ φαντάζομαι ότι καθημερινά τα ζεις αυτά. Το ζω. Εγώ μάλιστα προσπαθώ και στη ΜΕΘ και στο Θαλάμου, σε ασθενείς στη ΜΕΘ που δεν έχουν διασωληνωθεί ακόμα ή έχουν αποσωληνωθεί και μπορούμε να επικοινωνούμε. Και κάνω και μόνος μου έτσι μια, ας πούμε, έρευνα και τους ρωτώ πού κολλήσατε, αν ξέρετε πώς κολλήσατε κτλ. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο μήνα οι περισσότεροι είχαν ενδοοικογενειακή διασπορά και μετάδοση του ιού. Δηλαδή, όλο και περισσότεροι μου λέγανε κόλλησα από τη γυναίκα μου, από τον αδελφό μου, από τον παππού μου, ξέρω, από το εγγόνι μου κτλ. Οπότε εγώ δεν μπορώ να μπω σε συζήτηση για συνωμοσιολόγους και αρνητές μάσκας. Μετά από ένα χρόνο με αυτά που έχω δει, πραγματικά δεν μπορώ να ούτε να τα ακούω πλέον. Και είναι λογικό. Τι έχεις να πεις στον κόσμο? Αυτό θέλω να μου πεις μόνο. Διαβάζω λίγο τα μηνύματά σας εδώ. Εγώ έχω να πω στον κόσμο ότι... Φορτίστηκα τώρα με το βίντεο, να σου πω. Το έχω δει τρεις φορές και κάθε φορά που το βλέπω... Εντάξει, βίντεο υπάρχουν πολλά. Είναι σκληρό, πολύ. Ναι, εντάξει, υπάρχουν πολλά βίντεο και χειρότερα. Και πραγματικά βίντεο, γιατί μου φάνηκε λίγο κολλάζ από εικόνες. Είχε τον ήχο της μέσα, Αλέξη, και εσύ δεν το άκουγες. Το έφτιαξε ο Νίκος Οραζής. Του Νίκου βίντεο είναι, το πήρα από το Facebook, από την σελίδα του στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Ναι. Σ' ακούω. Εγώ έχω να πω ότι καταρχήν θα πρέπει όλος ο κόσμος να γυρίσει λίγο πίσω στις βασικές, οδηγίες στο μη μετάδοση του ιού, δηλαδή στην προσωπική υγιεινή, χρήση μάσχας, αποστάσεις, στο συνωστισμό. Δηλαδή αυτά είναι τα βασικά που θα πρέπει να προσέχει ο κόσμος. Ελπίζω και πιστεύω ότι με την αύξηση του εμβολιασμού ότι σιγά σιγά θα υπάρξει μια αποδρομή στα νούμερα, ας πούμε, των ασθενών και σιγά σιγά θα υπάρχει μια βελτίωση της κατάστασης. Μέχρι τότε υπομονή. Ξέρω ότι είναι πολύ σκληρό. Μου στέλνουν κάποια μηνύματα και μου λένε: ισχύει το ότι εσείς δεν παίρνετε επιδόματα, παρά το γεγονός ότι είστε σε αυτή τη θέση? Η αλήθεια είναι ότι παρά τις πολλές προσπάθειες του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, εδώ και αρκετά χρόνια, είμαστε η μοναδική ειδικότητα που δεν λαμβάνουμε το ανθυγιεινό επίδομα που παίρνουν πολλές ειδικότητες που δουλεύουν σε ΜΕΘ και σε βαριά τμήματα. Αυτό είναι γεγονός. Δεν μιλάω για τα βαρέα και ανθυγιεινά, που είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά είμαστε η μοναδική ειδικότητα που δεν παίρνει το ανθυγιεινό επίδομα. Και είναι και ηθικό, δηλαδή, και μετά από όσα έχουμε ζήσει, περάσει κτλ. Πραγματικά είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει γίνει. Γιατί δεν το κάνουν? Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι πολιτικό καθαρά το θέμα, δηλαδή είναι θέμα Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Οικονομικών, νομίζω.
Ο σύλλογός μας όμως χρόνια ασχολείται με το θέμα αυτό και έχει κάνει πολλές προσπάθειες, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Θέλω επίσης να πω ότι εμείς σαν κλάδος, με τους ασθενείς που εξέρχονται από τις ΜΕΘ και όχι μόνο τώρα που έχουμε την πανδημία του κορονοϊού, αλλά και παλιότερα, βλέπουμε συνολικά τους ασθενείς σε μια πολύ μεγάλη πορεία που αυτοί διαγράφουν μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως. Δηλαδή, καταρχήν ένας ασθενής που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ μπορεί να έχει για πολλούς μήνες κάποιες επιπλοκές, μπορεί και χρόνια ορισμένες φορές. Έτσι, μπορεί να βλέπουμε έναν ασθενή στη ΜΕΘ, εμείς που δουλεύουμε στα νοσοκομεία ή στο θάλαμο που θα βγουν, αλλά μετά υπάρχουν οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα κέντρα αποκατάστασης, υπάρχουν συνάδελφοι που βλέπουν τους ασθενείς στα φυσικοθεραπευτήριά τους, γιατί κάποιες επιπλοκές, π.χ. νευρολογικού τύπου που μπορούν να προκύψουν, θέλουν χρόνια θεραπεία. Άρα είμαστε ένας κλάδος που τους ασθενείς αυτούς τους βλέπει συνολικά και μετά το νοσοκομείο. Έτσι, δεν είναι δηλαδή μόνο στη ΜΕΘ και στο θάλαμο. Είμαστε σαν κλάδος κοντά στον ασθενή σε όλες τις φάσεις της αποκατάστασής του. Είναι είτε κινητική, σημαντικό. Είτε αναπνευστική. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να διορθώσω ένα λάθος που έκανα. Ο Νίκος Οραζής, από ό,τι βλέπω τώρα εδώ και στο Facebook, είναι γιατρός στο Ιπποκράτειο. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εκεί στο Ιπποκράτειο που κάνουν σπουδαία δουλειά και σε εσάς στο Σωτηρία. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα κάνετε. Χρόνια πολλά για αύριο. Γιατί για εμάς είστε οι ήρωες της εποχής μας. Και ακούγεται πολύ λαϊκίστικο αυτό, δεν ακούγεται και πολύ ωραία, αλλά δεν πειράζει. Εμάς μας αρέσει, το θέλουμε και έτσι σας αποκαλούμε γιατί αυτό νιώθουμε. Και είπαμε ότι σε αυτή την εκπομπή θα λέμε αυτά που νιώθουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ και υπομονή σε όλους και προσοχή. Χαίρομαι που ακούστηκε η φωνή σας. Και εδώ σε αυτή την εκπομπή αυτό θέλουμε να κάνουμε. Νομίζω ότι το αποδεικνύουμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Μία εβδομάδα είναι η εκπομπή μας στον αέρα και όμως έχουμε δώσει βήμα σε πάρα πολύ κόσμο. Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και στον Ευαγγελισμό και στο Ιπποκράτειο και στο Σωτηρία και σε όλα τα νοσοκομεία που στηρίζετε τους ανθρώπους, τους ασθενείς. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.